Θα καλέσω στο βήμα τώρα την ατρόμητη αδελφή του Κωνσταντίνου, Ερμιόνη, να μας πει δυο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε και εμείς μας. Που είμαστε εδώ σήμερα και που όλο αυτό. Δεν ακούγεται. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, που μας καλέσατε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε και για την προσφορά σας σε αυτή τη θεματική πλευρά της οικογένειάς μου. Να είστε καλά. Δύο λόγια θα πω για τον Κωνσταντίνο. Μεγαλώσαμε μαζί. Παιδικά χρόνια ήμασταν μαζί, με 1,5 χρόνια διαφορά. Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ γενναιόδωρος. Τα έδινε όλα. Ήταν αγνός. Είχε εμπνεύσει πάρα πολλά νέα παιδιά, ήταν δημοφιλής με αυτό που έγινε με τη θυσία του. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς νέους και έχουν βγει στους δρόμους και κάνουν διαδηλώσεις και τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό και μας συγκινεί πάρα πολύ. Τώρα αυτό που συνέβη, εντάξει, είναι πώς να το χαρακτηρίσουμε, είναι σκάνδαλο. Εμείς είμαστε σοκαρισμένοι όλη η οικογένεια. Είναι πρωτοφανές, είναι πολύ μεγάλο σοκ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ευτυχώς που είχε έρθει και η κυρία Ελένη Θεοχάρους πάνω και έσωσε την κατάσταση. Εκεί νομίζω ότι αν δεν ήταν η κυρία Θεοχάρους, δεν είχε έρθει. Ίσως να τον φυλάκιζαν και για πάντα, να μην μας τον έδιναν και ποτέ. Ούτε νεκρό δηλαδή. Όπως κάνανε στην Κύπρο, αν θυμάστε από παλιά, που τους φυλακίζανε τους νεκρούς, δεν τους επέστρεφαν στις οικογένειες. Και η κυρία Θεοχάρους έχει προσωπική εμπειρία με αυτά τα θέματα, με την οικογένειά της. Ήταν πάρα πολύ γενναία όλο αυτό που έγινε, που τους απάντησε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι με αίμα Ευρώπη δεν μπαίνετε. Και αυτό έτσι που ξεμερικούσε εκεί τον Πρωθυπουργό και όλους και τις έβαλε μετά, τις πίστωσε να μην ξαναπάει στα μέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε εκεί και δεν μπόρεσε να έρθει τελικά να μπει μέσα από τα σύνορα. Ακριβώς πάνω στα σύνορα, 5 λεπτά είναι το χωριό. Δυστυχώς βρεθήκαμε στην άλλη μεριά. Πάσα γη τάφος. Για τους ήρωες είναι πάσα γη τάφος αυτό, ότι θα τους θυμόμαστε, δεν θα τους ξεχνάμε ποτέ. Και ο Κωνσταντίνος γνώριζε ότι ετοιμαζόταν η συνθήκη των Πρεσπών, ήξερε πάρα πολύ καλά, έβλεπε πάρα πολύ μακριά, δεν ήταν τυχαίος. Γι' αυτό και ετοίμαζε αυτή τη σημαία τη μεγάλη για το συλλαλητήριο πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Αυτός την έφτιαχνε με τα χέρια του, την κέντησε. Την έβαψε τα πάντα, μόνος του. Και ξεκίνησε από τότε η στοχοποίηση. Νομίζω αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι στοχοποιήθηκε από τότε με το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και από τους Έλληνες και από τους Αλβανούς, μετά των υστέρων σε εμάς με την επέτειο την 28η. Δεν συνέφερε μερικούς όλο αυτό που συνέβαινε, ίσως επειδή ξεσηκώνονταν ο κόσμος, δεν ξέρω τι. Στοχοποιήθηκε εκεί, ήταν πάρα πολλά χρόνια στοχοποιημένος. Τον καλούσαν στην αστυνομία, του κάνανε συστάσεις για τις σημαίες, για το δικαίωμα δηλαδή που είχε από τον νόμο να υψώνει τις ελληνικές σημαίες. Είχε αυτό το δικαίωμα, υπάρχει και νόμος γι' αυτό. Ασχέτως αν προσπαθούν τώρα να τα αλλάξουν όλα. Συνέβαλαν στην δολοφονία του και Έλληνες και Αλβανοί. Τον εκτέλεσαν εν ψυχρό. Δεν ξέρουμε τι συνέβη πραγματικά εκεί απάνω στο βουνό. Δεν έχουν γίνει έρευνες, δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Από κάποιες μαρτυρίες των Βοσκών ξέρουμε κάποια πράγματα,
Αλλά υποθέτουμε ότι ήταν από πολύ κοντά, έγινε ψυχρό, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που είχαμε τον Ιστέρα και σύμφωνα με τις δικές τους τις ενέργειες των Ιστέρων, δηλαδή 10 μέρες καθυστέρηση να μας παραδώσουν τη σωρό. Τι γινόταν μέσα σε αυτές τις 10 μέρες, τι προσπαθούσαν να καλύψουν, μόλοπες, άλλες σφαίρες, το μέτωπο που είπαν ότι ήταν και σφαίρα στο μέτωπο, κάποιοι εκεί. Δηλαδή είναι αχανή, υπάρχει ασάφεια και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Προσπαθούσαν να καλύψουν άλλα τραύματα, το χτύπησαν πολύ πριν και μετά τον εκτέλεσαν από κοντά με τις δύο σφαίρες στην καρδιά και με ανοιχτά τα χέρια. Ο Κωνσταντίνος. Ήταν καθάρι. Ναι, ήταν κάλυψη και ναι. Οι έρευνες, χτες διάβασα, δηλαδή σοκαρισμένη πάλι, συνέχεια κάτι γίνεται με αυτό το θέμα. Στην αρχή είπα, θέλουμε άλλους 3 μήνες να κάνουμε τις έρευνες. Τώρα βγήκε άλλο θέμα, ότι η εισαγγελία του Αργυροκάστρου δεν έχει πάρει κάποια... Δεν έχει δοθεί κάποια εντολή να γίνει έρευνα τελικά ακόμα. Δεν ξέρουμε αν έχει σταθεί αυτό, αλλά δεν ξέρω και ο κύριος Λιγουρέζος τι κάνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω πείσει μαζί μου προσωπικά. Δεν έχουμε τίποτα, κανένα στοιχείο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, είναι πρωτοφανές. Δεν έχουν γίνει έρευνες ακόμα. Τι προσπαθούν να καλύψουν. Ο Κωνσταντίνος ήταν πάρα πολύ της Εκκλησίας, πίστευε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αγνός και γενναιόδωρος. Έφτιαχνε όλες τις Εκκλησίες. Αυτό που προσπαθούσαν να δώσουν μια εντύπωση περίεργη για τον Κωνσταντίνο δεν ισχύει. Είναι ύπουλες προπαγάνδες και δεν ξέρω, ελεηνές θα έλεγα. Δεν ξέρω από ποιους υποκινούνται και προέρχονται, δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος είχε φτιάξει όλα τα τέμπλα των Εκκλησιών, πήγαινε στα μοναστήρια, προσευχότανε, είχε και πνευματικό στην Τριζίνα. Τελευταία θα πήγαινε και στο μοναστήρι, στο Άγιο Όρος, με ένα φίλο του, το είχαν προγραμματίσει. Είχε σώσει τον Άγιο Αθανάσιο το εκκλησάκι μας, το μικρό, που είναι από αρχαιωτά των χρόνων επάνω σε ένα βουνό μακριά, που θέλει πολύ μεγάλο αγώνα για να ανέβεις εκεί και να πας, να φτάσεις. Το έσωσε από τις φωτιές το καλοκαίρι που πέρασε, μαζί με τον πατέρα μου, και δεν πήγε κανένας άλλος να βοηθήσει. Μόνο αυτός και ο πατέρας μου πάλευαν να σώσουν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, με παλτά, με κλαδιά, να σώσουν το εκκλησάκι από τις φωτιές. Μόνοι τους. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Πήγαινε στα σχολεία, στα παιδιά και τους έλεγε αυτά που δεν μπορούν να πούν οι δάσκαλοι εκεί, γιατί προφανώς δεν είναι Έλληνες. Είναι Αλβανοί πια. Δηλαδή μόνο στο ιδιωτικό σχολείο, στη Χιμάρα, έχει Έλληνες δασκάλους πια. Τα βιβλία είναι πολλά στα αλβανικά, οι δάσκαλοι είναι Αλβανοί και πήγαινε και τα ήξερε όλα αυτά και πήγαινε και τους μίλαγε για την ιστορία. Να μην ξεχάσετε ποτέ τον τόπο σας, θα είστε οι αυριανοί που θα πρέπει να αγωνιστείτε στα μικρά παιδάκια λέω τώρα του Δημοτικού και θα πρέπει εσείς να αγωνιστείτε αύριο για αυτό εδώ τον τόπο. Να πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Γι' αυτό το δίνω και εγώ με επιστράτηση. Είναι η σύζυγος του κόσμου του παπάδου. Γιατί είναι η αδερφή μου δασκάλα στο Βουλιαράτι και κάθε χρόνο ετοίμαζε τις σημαίες ναι. Γιατί ήταν από μία στα παιδάκια. Αγαπούσε ναι, πολύ τα παιδιά. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ και την κόρη του επίσης. Πάρα πολύ. Είχε αδυναμία, όπως και εγώ. Όλοι τα παιδιά. Τα συμβούλευε κιόλας γιατί έβλεπε πάρα πολύ μακριά έβλεπε αυτά όλα που θα έρχονταν. Πρόκειται για διωγμό του ελληνισμού από εκεί, του ελληνικού στοιχείου, εντάξει, είναι ξεκάθαρο πια. Πάνε να ξεπουλήσουν τα πάντα και εδώ και εκεί. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δεν γίνεται αυτή η θυσία του
να πάει, δεν μπορεί να πάει χαμένη. Δεν πρέπει να πέσει το ηθικό των πολυπυρωτών. Και θα ήθελα να πω, να δοθεί έμφαση στην πολιτιστική πλευρά. Δηλαδή, δεν χρειάζονται ακραία πράγματα. Δεν ήταν ακραίος ο Κωνσταντίνος. Ούτε πιστεύω όποιος δίνει την ψυχή του για την πατρίδα του και τα ιδανικά του δεν είναι ακραίος. Είναι κάτι ιερό, κάτι που το πιστεύει μέχρι το τελευταίο του κύτταρο. Είναι η ιδεολογία του, η σημαία του, είναι η ιδεολογία του, το πιστεύω του, η ψυχή του, η καρδιά του εμένει. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτό του έδινε νόημα στη ζωή του. Είχε βρει το νόημά του σε αυτό. Και όλες του οι σκέψεις ήταν γύρω από αυτό το θέμα. Πιο πολύ, ας πούμε. Και θα ήθελα να πω αυτό, να συνεχίσω, ότι χρειάζεται, η γνώμη μου είναι, πολιτιστική εξέγερση, ούτε εθνικιστικές εκδηλώσεις ακραίες, ούτε βία, μαζικές έτσι, πώς να το πω. Να γίνει, ας πούμε, εκδηλώσεις πολιτιστικές με θέατρο, με συναυλίες, μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα και να περάσουμε αυτό το μήνυμα που θέλουμε και που είναι από το Θεό γραμμένο, ότι είμαστε Έλληνες, ότι από αρχαιοτά των χρόνων είναι Ήπειρος, είναι γη ελληνική, είναι ελληνικό το DNA μας. Δεν είμαστε Αλβανοί, πρέπει να υπάρξει αφύπνιση εκεί, πρόκειται πάνε να μας αφελληνίσουν. Όσοι έχουν μείνει εκεί, όσοι έχουν παραμείνει εκεί όλα τα χρόνια, είναι πολύ πεσμένο το ηθικό τους, δηλαδή και η συνείδησή τους. Είναι ξεχασμένοι, όπως και τα χωριά, δεν διαφέρουμε από τα χωριά των Ιωαννίνων. Πήγα και τα είδα και είναι περίπου είναι το ίδιο πράγμα, είναι ξεχασμένοι και παρετημένοι. Και εντάξει, χρειάζεται μια τόνωση ο ελληνισμός εκεί, να μην χαθεί το ελληνικό στοιχείο. Γιατί πολέμησαν οι παππούδες, πολέμησαν, είναι καθήκον μας αυτό. Και γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε, έχουμε καθήκον και στον ήρωά μας, στον δικό μας τον άνθρωπο και στους προηγούμενους που έπεσαν για τα ιδανικά της πατρίδας και όλα αυτά. Για τα δικαιώματά μας, έχουν χτίσει περιουσίες εκεί, έχουν, δηλαδή, η ψυχή όλων είναι εκεί. Δεν σκέφτονταν ποτέ να... Δηλαδή, όλο τους τον κόπο τον ιδρώτα τον έδωσαν για να πάνε εκεί μια μέρα. Γιατί εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί είναι η ιστορία τους. Δεν μπορεί αυτό να ξεχαστεί ποτέ. Είναι δικοί τους οι άνθρωποι. Εκεί ο ελληνισμός πέρασε μύριο βασανιστήρια, όσο ήταν αυτό το καθεστώς το τυραννικό. Οι Έλληνες εδώ, οι Ελλαδίτες, δεν τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και είναι πολύ λυπηρό που δεν τα γνωρίζουν. Δυστυχώς η ιστορία δεν διδάσκεται στα σχολεία όπως θα έπρεπε, με ψυχή και όχι με κομματικά, δεν ξέρω τι, κριτήρια. Δυστυχώς. Αυτό υπάρχει και στα σχολεία. Δεν γνωρίζουν, δυστυχώς, για τα αυτά όλα που πέρασαν εκεί οι βολυπυρώτες, δηλαδή είναι πολύ λυπηρό. Εγώ από τις ιστορίες που άκουγα από τα παιδικά μου χρόνια της γονής μου, εδώ μεγαλώσαμε εμείς, έτσι, από τα 10 μας, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ανατρίχιαζα, δεν μπορούσα να ακούω πάρα πολλά, έφερκα, δηλαδή μου φαίνονταν όλα αυτά πάρα πολύ ακραία, καθόλου δημοκρατικά, πολύ αυταρχικά, πολύ ακραία. Οι φυλακίσεις, δηλαδή, αναφέρομαι σε αυτά τα περίεργα, δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν κάνει εγκλήματα, ας πούμε άνθρωποι μορφωμένοι, κυρίως είχα στοχοποιούσαμε κυρίως τους δασκάλους που ήταν στα σχολεία, επειδή μιλούσαν τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Και εμείς, ήταν η μητρική μας, έτσι, δεν υπήρχε αλβανικό στοιχείο. Αλλά οι δάσκαλοι ήταν πολύ κυνηγημένοι και πάρα πολύ. Και από το χωριό μας ένας είχε αυτοκτονήσει, λόγω
όλες αυτές τις τρομοκρατίες της κατάστασης που ζούσαν, της πίεσης ψυχολογικής που είναι και τώρα και ίσως είναι και χειρότερα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτήσω. Το φυλακίζανε. Επειδή, ας πούμε, ήθελε να πάει να δει και μια τη χώρα μου, τη μητέρα του, την Ελλάδα. Επειδή, δεν ξέρω, ήθελε να εκφραστεί ελεύθερα, να υψώσει τη σημαία, ας πούμε, ή να πάει να ανάψει κερί ελεύθερα ή να μιλήσει στα ελληνικά. Τα ελληνικά είχαμε το δικαίωμα να τα μιλάμε. Το είχαμε αυτό και επιχώρησα. Απλά δεν τους επέτρεπε η Εκκλησία, δεν επέτρεπε ελευθερία λόγου. Ναι, είχαμε σχολεία, ναι, αλλά είχε και αλβανική γλώσσα, έτσι. Έπρεπε να πάνε τα παιδιά μας να σπουδάσουν οπωσδήποτε στα Τύρανα ή κάπου που είχε πανεπιστήμιο εκεί, όχι εδώ. Αυτό δεν επιτρέπονταν. Να περάσει σήμερα δεν επιτρέπονταν. Αυτά ήταν στα ελληνικές μέθοδοι και όλα αυτά, που ευτυχώς σταμάτησαν όταν έπεσε το καθεστώς και όλα αυτά. Και ελπίζουμε να σταματήσουν και τώρα. Δηλαδή και τώρα γίνονται αυτά με άλλο τρόπο. Βγαίνουν άλλοι και τα κάνουν με άλλο τρόπο, τελικά. Τι να πω άλλο, πολλά είπα. Θα ήθελα αυτό να το ξαναπώ για την πολιτιστική προσφορά. Θα μπορούσαμε και τα νέα παιδιά που είναι πιο έτσι αφηγισμένα και έχουν μεγαλώσει εδώ να προσφέρουν, να κάνουν πράγματα. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να πάμε στο Βουθρωτό καλοκαίρι που έχει αρχαίο θέατρο και να κάνουμε Αντιγόνη ή κάτι θεατρικό ή κάτι σε συναυλιακό επίπεδο. Αυτά βέβαια με τους καλλιτέχνες και τη συνεργασία. Δεν υπάρχουν εκτός του Μπρέκα. Υπάρχουν, εντάξει, είναι ο κύριος Μονούχιας που είναι ένας, δύο, τρεις. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν Ιμπέριου, έφυγε σαν αυτοκράτορας. Γιατί ένας αυτοκράτορας δεν θα έπεφτε έτσι. Θα έπεφτε όρθιος. Δεν θα ενέβηδε. Δεν ενέδωσε σε αυτά που του είπαν και είπε ζήτω η Ελλάδα.